Πέρασαν 3 χρόνια από το μοιραίο εκείνο βράδυ που πνίγηκαν τα όνειρα για 3 νέα παιδιά, τον 21χρονο Ανδρέα Αλέξη, την 20χρονη Ρεγκίνα Ζαπάντη και την 23χρονη φοιτήτρια από την Καλαμάτα, Γεωργιάνα Μουραφέτη, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε στη θάλασσα, στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, και δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τη θάλασσα, όπως έκαναν τα άλλα 3 αγόρια, τα οποία επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τον τραγικό χαμό τους, οι οικογένειές τους τέλεσαν σήμερα το πρωί στον ιερό ναό Παναγίας Αλεξιωτής στην Πάτρα τριετές μνημόσυνο. Κάθε Σεπτέμβρη, οι οικογένειες των 2 παιδιών βιώνουν τις δραματικές εκείνες ώρες που έζησαν όταν έμαθαν για το μοιραίο δυστύχημα. Ο πόνος της απουσίας τεράστιος για τους γονείς τους, Ανδρέα, Βυσαρίωνα και Παρασκευή Αλέξη, τον αδελφό του Σπύρο, αλλά και τους ενούς συγγενείς και φίλους που έχασαν τόσο άδικα το παλικάρι και τα 2 κορίτσια. Τα ίδια συναισθήματα και για τους γονείς της Ρεγκίνας, Μιχάλη και Χριστίνα Λικούδη, που έχασαν το μοναχό παιδί τους. Εκτός από τον ανίποτο πόνο, τους κυριεύει και ένα μεγάλο γιατί, το οποίο ακόμα παραμένει αναπάντητο. Ο οδηγός ξέρει μόνο ποιος ήταν έξω. Από ό,τι ξέρουμε, ψιλοβρήκε.